αντιμετωπίστηκαν σε εύλογο χρονικό διάστημα οι δύο βλάβες, το δίκτυο ίδρυυσης την πρωτοχρονιά και τη δεύτερη μέρα του χρόνου από τα συνεργεία της ΔΕΗ, τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και στο Σταυράκι, με τον πρόεδρο της επιχείρησης Άρη Μπαρτζόκα να εκφράζει ευχαριστίες προς το προσωπικό της. Ο κ. Μπαρτζόκα, σε ερωτηθεί σχετικά με τη στοχοθεσία της επιχείρησης για το νέο έτος, απέφυγε να τοποθετηθεί επί του μεγάλου ζητήματος που αποτελούσε άλλωστε και μετεκλογική εξαγγελία για τη μείωση των τιμολογίων ίδρυυσης, στάθηκε περισσότερο όμως στην έναρξη υλοποίησης των συμβάσεων που έχουν ήδη υπογραφεί και οι οποίες αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση των ψηφιακών υδρομέτρων και γενικότερα στην εγκατάσταση συστημάτων ψηφιακού εντοπισμού των διαρροών. Πραγματικά να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους του ΔΕΗ, οι οποίοι κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να λυθούν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Ατυχώς είχαμε μία θράψη στην οδό Δοδόνης ενός αγωγού ίδρυυσης και το χειρότερο ήταν ότι ο αγωγός αυτός περνούσε κάτω από ένα δέντρο, από αυτά τα φλαμούρια που υπάρχουν επί της οδού Δοδόνης, και οι ρίζες του δέντρου είχαν αγκαλιάσει τον αγωγό. Δεν ήταν δυνατόν να πέσει το δέντρο όπως θα έπρεπε να γίνει κανονικά, διότι ήταν η παραμονή πρωτοχρονιάς. Το κόψιμο ενός δέντρου απαιτεί άδειες από το δασαρχείο, απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και μεταφορά κλπ. Έτσι αναγκαστήκαμε να κάνουμε μια παράκαμψη, bypass να πούμε, για να δώσουμε νερό. Ταλαιπωρήθηκαν λίγο οι συμπολίτες μας στις 31 του μήνος. Κάναμε ό,τι μπορούμε. Και σήμερα μια βλάβη που υπήρχε στο Σταυράκι, στα ψηλά σημεία, εντοπίστηκε και εντός μιας ώρας θα έχει αποκατασταθεί. Τώρα, όσον αφορά τους στόχους της ΔΕΗ για το έτος που ξεκίνησε, είναι να ξεκινήσει η υλοποίηση των συμβάσεων που έχουμε υπογράψει. Ξέρετε ότι έχουμε υπογράψει μεγάλες συμβάσεις και για τα ψηφιακά υδρώματα στο κάστρο και για τις διαρροές, συστήματα ψηφιακής ενημέρωσης της υπηρεσίας, ώστε να μην αναγκαζόμαστε να τρέχουμε επιτόπου κάθε φορά και να ψάχνουμε να βρούμε πού είναι η διαρροή. Αυτά είναι μεγάλα βήματα προς τον εξυγχρονισμό της ΔΕΗ και επίσης ευελπιστούμε να γίνουν δεκτές και κάποιες προτάσεις που έχουμε υποβάλει για χρηματοδότηση για επέκταση αυτής της εγκατάστασης ψηφιακών υδρομέτρων. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, νέα ευρωπαϊκή εποχή και είμαστε αισιόδοξοι.